Χριστίνα, θα μου κάνεις ένα καφεδάκι. Μάλιστα, Χριστάρα μου, ζεστό. Πέσει αλλά τα χεράκια σου. Ζεστό, κύριε Χριστάρα μου. Αφού ξέρεις τι πίνω. Έτσι, μ' αρέσεις. Τελικά τα tattoo studio πότε θα ανοίξουν? Oh, how it goes in this stubborn town. Επέλεξα να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, tattoo artist. Να μην εξαρτώμαι από άλλους, αλλά να είμαι κύριος του εαυτού μου, της δουλειάς μου, του βιοπορισμού μου, αν θέλεις. Δεν ήθελα πια να είμαι υπάλληλος κάποιας εταιρείας, κάποιου άλλου. Αυτό τουλάχιστον μέχρι την αναγκαστική αναστολή της εργασίας μου για τουλάχιστον 7 μήνες μέσα στους τελευταίους 12. Για τους τελευταίους 12 μήνες, τον τελευταίο χρόνο δηλαδή, τα tattoo studio είναι κλειστά τους 7 από αυτούς τους 12 μήνες. Το επίδομα που έχουμε λάβει ως ελεύθεροι επαγγελματίες από το κράτος μέχρι τώρα ανέρχεται στα 800 ευρώ. Και αυτό από την πρώτη καραντίνα του Μαρτίου. Βασικά το μεγάλο ερώτημα είναι, με 800 ευρώ για 7 μήνες πώς μπορείς να ζήσεις? Και επειδή με αυτά τα χρήματα σίγουρα δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε εμείς ούτε τις οικογένειές μας, ο τατουατζής θα καταλήξει να βαράει σε σπίτια, ο γυμναστής θα κάνει personal κατοίκον και ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας, θα πρέπει να βρει τρόπους για να ζήσει. Και από εκεί που ήταν ευχή, έγινε ξαφνικά κατάρα. Και τα 800 ευρώ που έχουμε λάβει από το κράτος τους τελευταίους 7 μήνες, φαντάζει ένα αστείο ποσό. Ωστόσο, αυτό που με θλίβει περισσότερο στην όλη κατάσταση είναι ότι η κυβέρνηση θεωρεί προτεραιότητά της να ανοίξει κλάδους όπως είναι τα προποτζίδικα. Με ποια λογική? Και από την άλλη, κάθομαι και βλέπω τις υπηρεσίες καλοπισμού, ευεξίας, νυχούδες, κομμωτήρια να ανοίγουν πρώτη-πρώτη και τα τατουάζ να μένουν πάλι στο περιθώριο. Και δυστυχώς με λύπη μου καταλαβαίνω ότι οι ειδικοί εκεί κατατάσσουν αυτό το υπέροχο επάγγελμα, στο περιθώριο. Εγώ όμως είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω συγκεκριμένα για τα tattoo studio. Γιατί ούτε άνθρωπος του περιθωρίου είμαι, ούτε σπούδασα για να μου πετάτε 800 ευρώ ψίχουλα για να πρέπει να ζήσω με αυτά 7 ολόκληρους μήνες. Είμαστε επαγγελματίες που έχουν γαλουχηθεί γνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης μεταδιδόμενων ασθενειών, λοιμόξεων και επιμολύνσεων. Ακολουθούμε πιστά εδώ και χρόνια όλους τους κανόνες πρόληψης, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για αυτή των πελατών μας. Οι χώροι των tattoo studio είναι καθαροί, τα εργαλεία μας αποστηρωμένα. Το μόνο που έχει αλλάξει μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι η μάσκα. Αλλά πίστεψέ με ότι και αυτήν τη φοράμε με χαρά. Come back tomorrow. You know it's not enough that I can make you laugh. Try to borrow even more time, time you never had.
θέλετε κύριοι ειδικοί να μιλήσουμε για το συνωστισμό? Θέλετε να μιλήσουμε για τις ουρές έξω από τα πολυκαταστήματα στην Ερμού ή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μήπως? Πώς μπορεί να υπάρξει συνωστισμός μέσα σε ένα tattoo studio? Οι πελάτες καθημερινά είναι μετρημένοι. Διέρχονται ένας-ένας. Πάντα με ραντεβού. Οι νυχούδες είναι safe, εμείς όμως επικίνδυνοι. Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Πόσοι πελάτες ημερησίως θα περάσουν τις πόρτες ενός κομμωτηρίου ή ενός κέντρου αισθητικής? Σε εκείνους τους χώρους δεν μας πειράζει καθόλου, αλλά μας πειράζει όταν στο tattoo studio ημερησίως θα περάσει ένας, δύο, τρεις πελάτες το πολύ. Δεν λέω σε καμία περίπτωση πως το tattoo studio πρέπει να είναι ανοιχτά, ενώ όλοι οι άλλοι είναι κλειστά. Τα κέντρα δερματοστηξίας, κύριοι ειδικοί, θα έπρεπε να ανοίγουν παράλληλα μαζί με τα κομμωτήρια, με τις νυχούδες και με τα κέντρα αισθητικής. Και αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει όχι γιατί το τατού είναι είδος πρώτης ανάγκης, που σίγουρα κατανοώ ότι δεν είναι, αλλά από την άλλη, ούτε οι αντάβιες και το πετικιούρ είναι είδος πρώτης ανάγκης, κύριε. Τα στούντιο δερματοστηξίας, κύριοι ειδικοί, θα έπρεπε να είναι ανοιχτά γιατί πληρούν κάθε προϋπόθεση για την αποφυγή μολύνσεων τύπου COVID. Γιατί οι προφυλάξεις που ήδη παίρνουμε είναι πολύ περισσότερες από ότι αυτές των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής. Και γιατί τις προφυλάξεις αυτές τα στούντιο δερματοστηξίας τις έχουν υιοθετήσει πολύ πριν την εμφάνιση του COVID και θα εξακολουθούν να τις εφαρμόζουν πιστά ακόμα και μετά την λήξη της πανδημίας. Τα στούντιο δερματοστηξίας δεν είναι κέντρα διασκέδασης, καφενεία ή μπαρ. Είναι επαγγελματικοί χώροι που εδώ και 30 χρόνια πληρούν όλους τους, ακόμα και τους πιο αυστηρούς υγειονομικούς κανόνες. Κανόνες που μας έχει επιβάλει το ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο. Είναι χώροι όπου οι λέξεις αποστήρωση και απολύμανση είναι μέρος της καθημερινότητάς μας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί? Ναι. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με σοβαρότητα? Φυσικά ναι. Πρέπει τα tattoo studio να εφαρμόσουν περισσότερα μέτρα έτσι ώστε να εναρμονιστούν με τις νέες συνθήκες COVID? Όχι φυσικά. Ήδη τις εφαρμόζουμε ανεξαρτήτως COVID. Ίσως η μόνη διαφορά να είναι η μάσκα προσώπου, αλλά ακόμα και αυτήν την εφαρμόζουμε με ιδιαίτερη χαρά μέσα στην καθημερινότητά μας. Ανοίξατε τα προποτζίδικα, που δεν έχω τίποτα εναντίον αυτών των ανθρώπων που καθημερινά δουλεύουν σε αυτούς τους χώρους. Η λογική σας όμως του να ανοίξετε χώρους τζόγου πριν να εξυπηρετήσετε τις επιχειρήσεις οι οποίες ήδη εφαρμόζουν πιστά όλους τους κανόνες για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού είναι εντελώς λαθασμένη και τραγική. But it's too late, too late, too late, too late. Slide down the rooftop, slide down the rooftop.